Θα επαναλάβουμε το λόγο για το προημηρησίες που είχαμε καταθέσει. Είναι γνωστό ότι είχε κατατεθεί προτού δώσεται την πρόσκληση για το μονοθεματικό περιφερειακό συμβούλιο. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι 90 παιδιά σε εργαλείο που είναι εκτός σχολείου. Το αποσύρουμε το θέμα. Θέλουμε να έρθει στην πρώτη συνεδρία όμως να συζητηθεί. Είναι πολύ σοβαρό. Και επειδή άνοιξε η κουβέντα για τα διαζώσεις, τουλάχιστον οι υποτυπώδεις κανόνες αστικής ευγένειας που ξέρετε κι εσείς, είναι όταν στέλνουν οι παρατάξεις μία επιστολή που απευθύνονται στον πρόεδρο, στοιχειώδη κανόνες είναι να υπάρχει και απάντηση. Λοιπόν, και όχι να ερχόμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό δεν έχει γίνει. Τώρα, κανένας δεν είναι σημερινός εδώ πέρα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η πρόθεση της διοίκησης είναι να πάρει μία έγκριση με οποιοδήποτε τρόπο και σκοτεινές κάμερες για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι συνεδρίες αυτές αντικειμενικά είναι δύσκολες. Επηρεάζουν τη ζωή όλου του λεκανοπεδίου, 4 εκατομμύριων ανθρώπων, ψυχών. Είναι λογικό να υπάρχουν και αντιδράσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, ό,τι και να κάνει. Λοιπόν, αυτό εμείς θέλουμε να δηλώσουμε. Έχουμε καταθέσει και εμείς το αίτημα για το διαζώσεις. Βλέπουμε όλη αυτή την ιστορία που γίνεται. Δεν χάνεται τίποτα το να κάνει το ονομαστική ψηφοφορία, να δούμε και ποια είναι και η διάθεση και το μέλλον του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρόεδρε, μπορεί να μην συμφωνούν και όλοι μαζί σου, ακόμα και από την παράταξη της διοίκησης. Είναι απλό το θέμα. Κάνουμε μια ψηφοφορία και τελειώνουν τα προβλήματα και οι αιτιάσεις.